Για του διδήμου περνάει ο ήλιο απέναντί σα, το ζώδιο του τοξότη. Ακόμη λοιπόν ένα, ε, ε, ένα σημείο έμφαση στον τομέα των σχέσεων των συνεργασιών. Είναι εκεί ήδη ο Ερμή, ανάδρομο θα μου πείτε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτόν έχουμε, με αυτόν θα πορευτούμε για ένα διάστημα. Λοιπόν, είναι εκεί ο Δία, τώρα μπαίνει και ο ήλιο. τρελή, έτσι κανονικά. Με βούλα πλέον. Λοιπόν... Με, δίπλωμα. Ε? με δίπλωμα. Με δίπλωμα. Λοιπόν, άρα οι σχέσει με τον σύντροφό σα, οι σχέσει με του άλλου, φαίνεται ότι μπορεί να σα απασχολήσουν περισσότερο θα χρειαστεί να τι φροντίσετε πιο πολύ. Από την άλλη πλευρά, τι καλό έχει αυτό. Uh, έχει και το καλό ότι μπορεί να προκύψουν και νέα δεδομένα στο κομμάτι των σχέσεων και των συνεργασιών, μια πρόταση uh, επαγγελματικής φύσης, μια καινουργια γνώριμια, μια γνώριμια από το παρελθόν η οποία με κάποιο τρόπο ακόμα δεν έχει στρώσει έτσι για τα καλά ή μπορεί να επανέρχεται στη ζωή σας. Γενικά είναι πάρα πολλά τα σενάρια για το κομμάτι σχέση συνεργασίες και νομίζω ότι αρκετά από αυτά, τουλάχιστον για τους, για τους γεννημένους το Μάιο, μπορούν να έχουν έτσι και ένα πάρα πολύ ευχάριστο happy end. Ένα καλό τέλος, τέλος πάντων. Για κοιτάξτε τα έτσι λίγο πιο πολύ. Φυσικά, είναι και μια περίοδο που οι άλλοι είναι πιο απαιτητικοί από εσά, έτσι, εφόσον η έμφαση είναι στου άλλου. Ε, Υπάρχουν ίσω και περισσότερε απαιτήσει από το περιβάλλον σα σε σχέση με πράγματα που θέλουν να κάνετε για εκείνου.